Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που αφήσατε τις υποχρεώσεις σας βραδιάτικο για να μπορέσετε να καλύψετε αυτή τη σπουδαία στιγμή για όλους μας, αυτή τη σπουδαία στιγμή για την Κάλυμνο. Οι εκλογές τέλειωσαν, η οργάνωση και ο προγραμματισμός ξεκίνησε αμέσως από το βράδυ των εκλογών. Δεν έχουμε σταματήσει λεπτό όλα τα παιδιά της παράταξης να εργάζονται και σήμερα ήρθε η στιγμή να ανακοινώσουμε και επισήμως οι 15 εκλεγμένοι συνάδελφοι που τοποθετείται ο καθένας και τι αντικείμενο θα έχει στην ευθύνη του αυτό το διάστημα που θα είμαστε στον Δήμο. Και για όσο χρονικό διάστημα επίσης χρειαστεί να είναι ο καθένας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η διαμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού έχει αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο 50-56, ο οποίος ψηφίστηκε στις 6 Δεκάτου του 2023. Δηλαδή, όταν εμείς κάναμε εκλογές, υπήρξαν και αλλαγές. Όπως καταλαβαίνετε, καλούμαστε να διοικήσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. Αυτά δηλαδή τα οποία ξέραμε, αλλάζουν. Έχουμε πολλές αλλαγές. Θα σας πω μόνο μερικές εξ αυτών, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε αλλαγή στα όργανα διοίκησης του Δήμου. Καταργείται αυτή που ξέραμε, η Οικονομική Επιτροπή, καταργείται. Καταργείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Καταργείται η Επιτροπή Διαβούλευσης. Και δημιουργείται ένα νέο όργανο, το οποίο λέγεται Δημοτική Επιτροπή. Άρα, με τη νέα πλέον διακυβέρνηση του Δήμου, ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την Δημοτική Επιτροπή και από το Δήμαρχο. Έχουμε αλλαγές όσον αφορά και τον επανακαθορισμό των αντιδημάρχων. Για μας όχι σπουδαίες, μια μικρή αλλαγή. Ο επανακαθορισμός των αντιδημάρχων γίνεται με κριτήρια πληθυσμιακά. Εμείς, στη δική μας περίπτωση, που είμαστε ανάμεσα στις 5.000 και 20.000 κατοίκους, η Κάλυμνος δικαιούται 4 αντιδημάρχους. Και επ' αυτών, επί του αριθμού των 4, το 1/3 μπορεί να βγει ακόμα, που σημαίνει άλλος ένας αντιδήμαρχος, άμεστος εννοείται. Άρα οι αντιδήμαρχοι θα γίνουν 5. Δυστυχώς, αν και η νομοθεσία το προβλέπει, από την κατάργηση και την συνένωση, την συγχώνευση των παιδικών σταθμών στους Δήμους, προβλέπει η νομοθεσία ότι εάν ο προϋπολογισμός του συγχωνευθέντος νομικού προσώπου είναι ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας είναι 600.000 ευρώ, τότε μπορούμε να βγάλουμε άλλη μια θέση αντιδημάρχου. Ο προϋπολογισμός όμως του παιδικού σταθμού δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις και έτσι θα έχουμε λοιπόν 4 συν 1. Οι αντιδήμαρχοι υποχρεωτικά, και τονίζω τη λέξη υποχρεωτικά, γιατί δεν ξέρω για κάποιο λόγο, έχω δεχθεί αρκετά τηλέφωνα που μου λένε αν οι αντιδήμαρχοι θα είναι από την παράταξη του Δημάρχου. Απάντηση λοιπόν με την ευκαιρία αυτή, υποχρεωτικά όλοι θα είναι από την παράταξη του Αντιδημάρχου, θα οριστούν με θητεία ενός έτους, και ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα
να αλλάξει αντιδήμαρχο ανά πάσα στιγμή χωρίς ιδιαίτερη τεκμηρίωση. Οι αντιδήμαρχοι θα δουλέψουν για το έτος αυτό και ανάλογα με την αποδοτικότητα συνεχίζουμε για το επόμενο έτος. Επίσης, αλλαγή υπάρχει και στην εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η θητεία του Προεδρείου πλέον προσαρμόζεται στην πενταετία. Άρα η θητεία του Προέδρου το πρώτο διάστημα θα είναι για 2,5 χρόνια. Καταργείται για την εκλογή του Προέδρου η ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία που γινότανε και η πρόταση προς το Προεδρείο. Τώρα ο Πρόεδρος προτείνεται από τον Δήμαρχο και η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα είναι μόνο από την παράταξη του Δημάρχου και θα είναι διανάτασης της χειρός. Θα είναι δηλαδή ψηφοφορία φανερή. Αντιστοίχως θα γίνει για τη θέση του Αντιπροέδρου που θα είναι από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης με την ίδια διαδικασία επίσης φανερή. Το ίδιο θα επαναληφθεί και από την Ελλάσσονα μειοψηφία για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και η εκλογή λοιπόν του Προέδρου θα είναι μέχρι, θα λάβει χώρα την Τρίτη, ημέρα Τρίτη, 2 Ιανουαρίου του 2024 και η θητεία του θα λήξει στις 30 Ιουνίου του 2026. Να σας ανακοινώσω τα ονόματα των 15 Δημοτικών Συμβούλων που έχουν εκλεγεί για τις θέσεις που προορίζεται ο καθένας. Έχουμε λοιπόν ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα προταθεί και θα ψηφιστεί είναι ο Μαραγκός ο Δημήτρης. Αντιδήμαρχοι Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Θεοφιλίδης Γιάννης. Καθημερινότητας Μουσελής Βασίλειος. Τουρισμού Απόδημων και Δημοσίων Σχέσεων Κουτούζη Καλλιόπη. Είναι μία νέα αντιδημαρχία που δημιουργείται για πρώτη φορά με το αντικείμενο αυτό στην Κάλυμνο. Πολιτισμού, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Καναβούρη Βαλαντούλα. Υγείας και Πρόνοιας, Χούλης Γιώργος. Και αυτή είναι πρώτη φορά που δημιουργείται αντιδημαρχία. Οργανισμοί, ΔΕΙΑΚ, Πρόεδρος, Λελέκης Μιχαήλ. Δημοτικό, Λιμενικό Ταμείο. Πρόεδρος Τρικύλης Αναστάσης, Αντιπρόεδρος Κουτούζης Σταμάτης. Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου ΑΝΕΚ. Πρόεδρος Μακρινάκης Κωνσταντίνος. Ανώνυμη Εταιρεία Πολυδραστική του Δήμου. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβολος της Εταιρείας Καμπουράκης Μιχάλης. Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Συγκοινωνία Χαλίκος Πανορμήτης. Πρόεδρος του Τομέα Συγκοινωνίας. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Πρόεδρος του Τομέα Πλάτσης Μιχαήλ. Ακούτε και τίτλους οι οποίοι είναι πρώτη φορά, είναι αυτό που σας είπα, ότι πρέπει και η Κάλυμνος να περάσει στη νέα εποχή της πραγματικότητας. Τομέας ηλεκτροφωτισμού, επεκτάσεως δικτύων, πρόεδρος στον τομέα, Μακαρούνας Ευθύμιος. Επίσης,
Μία άλλη, ένας άλλος τομέας για πρώτη φορά. Μέριμνας και διατήρησης μηχανημάτων σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Σφουγγαριστός Χαράλαμπος. Δημοτική περιουσία και νομική υπηρεσία. Επίσης και εδώ ο τομέας αυτός είναι ίσως και η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν ξαναυπήρξε, Δίκαρος Βασίλειος. Πρωτογενής τομέας μοιράζεται σε δύο, το τμήμα της Αλιείας στον κύριο Λελέκη και το τμήμα της Γεωργίας Κτηνοτροφίας Μελισσοκομείας στον κύριο Καμπουράκη. Κάτι επίσης πρωτόγνωρο. Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας της Πολιτικής Διοίκησης του Δήμου Κουτούς Δισταμάτιος. Και επειδή μίλησα για εντεταλμένος με καθήκοντα μόνο για την Ψέριμο, θα είναι ο συνάδελφος Πιζάνιας Ελευθέριος, που έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο. Εμείς να ευχηθούμε στους συναδέλφους να έχουν μία γόνιμη παραγωγική θητεία προς όφελος της Καλύμνου. Να έχουν λοιπόν μία παραγωγική θητεία προς όφελος της Καλύμνου και το αποτέλεσμα όλοι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Δημήτρη μου, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Λοιπόν, ό,τι είπαμε ισχύει. Εγώ να σας ευχαριστήσω ξανά για την παρουσία σας εδώ και θα μας δοθεί η ευκαιρία συχνά πυκνά να ενημερώνουμε τον κόσμο όπως και να τα λέμε. Και πάλι ευχαριστώ.